Σε κόκκινα μονοπάτια μας οδήγησε η ξέφρενη πορεία του ιού τα τελευταία 24 ώρα. Το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων έριξαν την Κύπρο στην κόκκινη ζώνη εξαιτίας των αυξημένων ημερήσιων κρουσμάτων που καταγράφονται στο νησί, επαναφέροντας έτσι την κακή επιδημιολογική εικόνα. Η Κύπρος είναι η μόνη χώρα στην Ευρώπη που στο σύνολό της είναι βαμμένη στο κόκκινο. Η πανδημική κόπωση αλλά και η χαλαρή τήρηση των μέτρων ξεπέρασε τα όρια του ECDC, που είναι τα 120 περιστατικά ανά 100.000 κατοίκους. Όλες οι επαρχίες έχουν αθρηστική επίπτωση πάνω από 200 κρούσματα ανά 100.000 κατοίκους, με την αμόχωστο να αγγίζει τα ύψη με 940 κρούσματα ανά 100.000 κατοίκους. Παρέα με την κόκκινη Κύπρο είναι και μερικές μόνο περιοχές της Ισπανίας. Στόχαστρό του τους νέους έχει βάλει ο κορονοϊός, που με το στέλεχος Δέλτα γίνεται όλο και πιο επιθετικός. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Εθνικής Αναφοράς, είναι η πρώτη φορά από την αρχή της πανδημίας, εδώ και 15 μήνες, που η διάμεση ηλικία των κρουσμάτων είναι τα 23 έτη. Η ανησυχητική εικόνα για τις νεαρές ηλικίες καταγράφεται και στην αθρηστική επίπτωση. Για τα άτομα μέχρι τα 19 έτη αγγίζει το ψηλό 445 ανά 100.000 κατοίκους, ενώ στις ηλικίες 60 και άνω ίσα που φτάνει το 70. Την ίδια ώρα χαμηλή εμβολιαστική κάλυψη παρατηρείται στις ηλικίες κάτω των 40 ετών, σε αντίθεση με τους άνω των 40 που κατάφεραν να κτίσουν ένα γερό τείχος ανοσίας. Σε αυτές τις ηλικίες το ποσοστό των κρουσμάτων ανέρχεται μόλις στο 10%. Η κακή επιδημιολογική εικόνα άρχισε να διαπερνά και το ποδόσφαιρο, αφού έπειτα από καιρό είχαμε την πρώτη αναβολή φιλικού ποδοσφαιρικού αγώνα ανάμεσα στην Ανόρθωση και τον Απόλλωνα. Ποδοσφαιριστής της Ανόρθωσης βγήκε θετικός σε εργαστηριακό έλεγχο που επιβλήθη.